και την νυν δήμαρχο Ορχομενού. Η Βούλα Καράλη είναι επίσης στη σύνδεσή μας. Πάμε να την συναντήσουμε. Καλό βράδυ, καλησπέρα και σε εσάς. Ούτε εσείς ήσασταν ποτέ απέναντι με το Λουκά υπερήφανο. Ποτέ απέναντι. Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε. Λέω, ούτε εσείς, κυρία Καράλη, ήσασταν ποτέ απέναντι με το Λουκά υπερήφανο. Ποτέ. Με το Λουκά τον υπερήφανο δεν μπορούσες να είσαι ποτέ απέναντι. Παρόλο που εμείς είμαστε σε αντίθετες παρατάξεις, ουδέποτε ήρθαμε σε σύγκρουση. Είχε έναν τρόπο εκείνος πάντα να εξομαλύνει τις καταστάσεις με ολύμπια ηρεμία. Και πολλές φορές μετά τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, με χαμόγελο, έλυνε όλες τις διαφορές. Πόσο μάλλον μετά που εκλέχτηκα δήμαρχος και εκείνος είχε βγει εκτός αυτοδιοικητικού στίβου, αρκετές φορές τα βράδια μιλούσαμε, γιατί χρειαζόμουν πληροφορίες για το Δήμο, πάντα ήταν ανοιχτός για να με ενημερώνει για οτιδήποτε χρειαζόμουν, και πάρα πολλές φορές ανησυχούσε, και μάλλον ήταν συμβολικό για τον κορονοϊό. Πολλές φορές με έπαιρνε για να ενημερωθεί πώς πήγαιναν τα πράγματα στον Ορχομενό σχετικά με τον κορονοϊό. Οπότε είχατε άψογη συνεργασία, σηκώνατε το τηλέφωνο και ζητούσατε τη βοήθειά του, τη συμβουλή του. Έτσι, τον αγαπούσε πάρα πολύ τον Ορχομενό. Έτσι και εκείνος. Ναι, εξάλλου είχε βαθιά εμπειρία και πολύχρονη αυτοδιοικητική πορεία. Ήταν ο δήμαρχος πριν από μένα, με πολύ μεγάλη εμπειρία και πολλά χρόνια στα πράγματα του Δήμου Ορχομενού. Πάρα πολλές φορές χρειάστηκε να ενημερωθώ ή να ζητήσω λεπτομέρειες για πράγματα. Πάντα σήκωνε το τηλέφωνο, ήταν πάντα εκεί. Όπως και εκείνος αργότερα, όταν θα με έπαιρνε τηλέφωνο, κατευθείαν θα το σήκωνα και θα μιλούσαμε. Mm. Η σχέση μας είχε εξελιχθεί τα τελευταία 2 χρόνια σε μια εξαιρετική φιλία. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του. Δυστυχώς έφυγε νωρίς, είχε πολλά να δώσει σε όλους στην αυτοδιοίκηση. Πραγματικά δεν το πιστεύουμε, δεν το πιστεύουμε. Κρίμα που δεν άντεξε η υγεία του. Έτσι. Και μάλιστα μιλήσαμε όταν ήταν στο νοσοκομείο με τον κορονοϊό. Έχει δημιουργήσει μια εξαιρετική οικογένεια. Ήταν πολύ αγαπημένος με τη γυναίκα του και με τον γιο του, με την οικογένεια του γιου του και τα εγγονάκια του. Με μια πολύ μεγάλη αυτοδιοικητική πορεία. Ένας άνθρωπος, ένας δήμαρχος που άφησε αρκετά έργα και πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις έργων στο Δήμο Ορχομενού, που αυτή τη στιγμή τα πραγματοποιούμε εμείς και συνεχίζουμε την πορεία του, βάζοντας και εμείς τα δικά μας λιθάρια σε αυτά που εκείνος ξεκίνησε, όπως και οι προηγούμενοι δήμαρχοι. Πραγματικά μια μεγάλη πορεία με 3 θητείες στο Δήμο Ορχομενού. Έχουμε πάρα πολύ όλοι στενοχωρηθεί, υπάρχει πολύ εκλήψη. Μα με όποιον και να μιλήσει σήμερα, όλοι τον ένιωθαν ως φίλο, ως αδερφό, ως πατέρα. Κανένας ως πολιτικό αντίπαλο σε ένα δύσκολο χώρο που έχει αντιπαραθέσεις. Πραγματικά κρίμα που έφυγε σε ηλικία 76 ετών. Επαναλαμβάνω, αύριο στις 4 το τελευταίο αντίο. Έτσι. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και σας θερμά.